Γεια σας φίλοι και σύντροφοι. Κόντρα στον καιρό, θα επιμείνουμε και θα πούμε δύο κουβέντες πολύ σύντομες. Οι περίπου 15.000 φωτογραφίες του ΔΟΣΟΥΕ που δίνονται σήμερα σε δημόσια χρήση είναι ψηφιοποιημένες από πρωτότυπα κινηματογραφικά καρέ 35 χιλιοστών και φωτογραφικά φιλμ μεσαίου και μεγάλου φορμάτ. Το υλικό ψηφιοποιήθηκε, ταξινομήθηκε και έγινε μια πρώτη εκτίμηση. Ο εμπλουτισμός του επιμορφωτικού κέντρου Χαρίλαος Φλωράκης με το σύνολο του σωζόμενου έργου του φωτοκινηματογραφικού συνεργείου του ΔΟΣΟΥΕ, το οποίο είναι ένας πραγματικός φωτογραφικός θησαυρός, μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια. Αν δεν υπήρχε το κινηματογραφικό συνεργείο, θα ήμασταν πιο φτωχοί σε γνώσεις για την εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού. Αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα από τις πρώτες στιγμές της ίδρυσής του έθεσε και πάλευε έναν κεντρικό στόχο στρατηγικής σημασίας. Να συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη την ιστορική της αποστολή ως νεκροθάφτης του καπιταλισμού και οικοδόμου μιας νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Πράγμα που απαιτούσε και απαιτεί μια τεράστια θεωρητική, πολιτική, ιδεολογική, μορφωτική, διαπαιδαγωγική δουλειά και πάρα πολύ σκληρούς ταξικούς αγώνες. Για το σκοπό αυτό το ΚΚΕ αξιοποίησε και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα της επιστήμης και του πολιτισμού. Ήδη από το Μεσοπόλεμο, εκτός από τις μαρξιστικές εκδόσεις, το λογοτεχνικό βιβλίο, τα σεμινάρια, τις διαλέξεις, έκανε προβολές σε ριζοσπαστικά έργα και κινηματογραφικές ταινίες. Το 1932 το ΚΚΕ βοήθησε να πραγματοποιηθεί η πρώτη πολιτική ταινία στην Ελλάδα με τίτλο «Κοινωνική σαπίλα» του συντρόφου μας σκηνοθέτη Στέλιου Τατασόπουλου. Αυτή η δραστηριότητα του κόμματος που ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο και φτάνει στην περίοδο της κατοχής και αντίστασης, οριμάζει οργανωτικά και κορυφώνεται με τα φωτοκινηματογραφικά συνεργεία του Δημοκρατικού Στρατού. Η απόφαση για τη δημιουργία φωτοκινηματογραφικού συνεργείου στο ΔΟΣΟΥΕ ήταν ένα ακόμα όπλο στον αγώνα του κόμματος για τη συνέχεια της πάλης δίπλα και μαζί με τον Ντουφέκη, το βιβλίο και την κινηματογραφική ταινία για την εκλαίκευση του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Στη διάρκεια της κατοχής, το ΚΚΕ συνέβαλε στην ίδρυση Σωματείου Καλλιτεχνών Κινηματογράφου, ένα φυτώριο αντίσταση και αγώνα για το μορφωτικό εξοπλισμό του λαού, αλλά και για την οργάνωση της κινηματογράφησης της αντίστασης στην Αθήνα. Θα περάσω αρκετές σελίδες, δεν θα αναφερθώ καθόλου στην περίοδο των κινηματογραφικών συνεργείων του ΕΛΑΣ, που πάνω σε αυτά βέβαια, πάνω σε αυτή τη γνώση και εμπειρία συγκροτήθηκε το πρώτο κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΟΣΟΥΕ το 1948. Ήδη όμως από το 1946, μια σειρά φωτογράφοι που φωτογραφίζουν και κινηματογραφούν τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους ο Πέτρος Κλιούσης και ο καπετάν Σαμιώτης, φωτογράφος που το πραγματικό του όνομα ήταν Ταλαρά Σταύρος. Το 1947, το Αρχηγείο της Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας συγκέντρωσε πλάνα και αρχεία είτε κινηματογραφικών συνεργείων του ΕΛΑΣ, είτε μεταγενέστερα πλάνα από εαμίτες κινηματογραφιστές και κινηματογραφικά επίκαιρα για την αξιοποίησή τους. Ακόμα, πάρθηκε η απόφαση από το κόμμα να συγκεντρωθεί κεντρικά ο κινηματογραφικός και φωτογραφικός εξοπλισμός και να διατεθεί ανάλογα για την κάλυψη των πολιτικοστρατιωτικών αναγκών της εποχής. Το 1948 ιδρύεται το φωτοκινηματογραφικό συνεργείο και εντάχθηκε στη δύναμη του τμήματος διαφώτισης του Γενικού Αρχηγείου του ΔΟΣΟΥΕ. Το συνεργείο συγκροτήθηκε αρχικά από τους Γιώργους Σεβαστίκογλου, Μάνο Ζαχαρία, Απόστολο Μουσούρη. Η συνάντησή τους έγινε σε ένα χωριό στο Πευκόφυτο του Ανατολικού Γράμμου. Σε εκείνη τη φάση, στον εξοπλισμό τους, είχαν κάποιες φωτογραφικές μηχανές με διαφορετικά φορμάτ. Είχαν επίσης μια 35 και μια 16 κινηματογραφική μηχανή, ενώ αργότερα το αρχηγείο του ΔΟΣΟΥΕ τους έστειλε και μια 16 Πάγιαρ. Ήδη ο Σεβαστίκογλου όμως είχε τραβήξει με τον φωτογράφο Κλιούση από τη Σλιμνίτσα αρκετές φωτογραφίες από τα υψώματα Λεβίτσα και Χάρο της Κοτήλης του Γράμμου, τη δραστηριότητα εκεί του Δημοκρατικού Στρατού. Αργότερα προσθέθηκαν στο κινηματογραφικό συνεργείο ο Φώτης Ματσάκας, ο Βλαδίμηρος Παλέστης, ο Φαέθων και ο Γιάννης. Η ομάδα είχε χρεωθεί για την κινηματογράφηση επικαίρων και τη λήψη φωτογραφιών από τη ζωή και δράση του ΔΟΣΟΥΕ. Τα φιλμ μεταφέρονταν στο εξωτερικό για την τεχνική επεξεργασία με σκοπό τη διανομή τους. Για τη δράση του συνεργείου, ο Μάνος Ζαχαρίας διηγείται. Έπρεπε να μάθουμε 5 πράγματα για το Δημοκρατικό Στρατό και για την τακτική του. Δεν κράτησε πολύ. Σε μια εβδομάδα αρχίσαμε τις αποστολές. Πηγαίναμε στις διάφορες μονάδες, βγάζαμε φωτογραφίες, γυρίζαμε κομμάτια από τη ζωή των μαχητών.
ήταν ένας άλλος στρατός. Γυναίκες και άντρες μαζί στις μονάδες, στην πρώτη γραμμή και στα μετόπισθεν, παντού. Εμείς παίρναμε εντολές από τη στρατιωτική διοίκηση να πάμε στην τάδε μονάδα γιατί κάτι θα γίνει. Στην άλλη μονάδα για να γυρίσουμε τους βομβαρδισμούς των αεροπλάνων, να επισκεφτούμε τα νοσοκομεία μέσα στις σπηλιές. Κάπου θα γινόταν μια σύσκεψη. Και έτσι τριγυρνάγαμε βουνοκορφές καταγράφοντας. Πηγαίναμε στα βομβαρδισμένα χωριά που τα περισσότερα ήταν άδεια. Με την έναρξη της μεγάλης επίθεσης του αστικού στρατού στο Γράμμο, το καλοκαίρι του 1948, το συνεργείο μετακόμισε στην περιοχή των Πρεσπών. Εκεί περιγράφει ο Μάνος Ζαχαρίας, η κατάσταση ήταν εντελώς αλλιώτικη. Ο χώρος που κατήχε ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν μεγαλύτερος. Υπήρχε οργανωμένη ζωή, αγροτικός συνεταιρισμός, καλλιεργημένη γη. Αρχίσαμε πάλι τις περιοδίες. Υπήρχε σχολή αξιωματικών, οργανωμένα νοσοκομεία. Ο συνεταιρισμός και μια εκτεταμένη γραμμή με τόπου που έπιανε από την Μπέλα Βόδα στα ανατολικά έως στις παρυφές του Γράμμου στα δυτικά. Όλα αυτά έπρεπε να τα καταγράψουμε. Ορμητήριο πυξός και ατέλειωτες ώρες πεζοπορίας. Πολλές φορές κάναμε μια εβδομάδα να γυρίσουμε πίσω, αλλά πάντα στα κουτιά μας υπήρχαν καταχωρημένα ανεπανάληπτα γεγονότα, μοναδικά πρόσωπα, καθημερινές σκηνές πολέμου, κομμάτια ιστορίας και μνήμης. Από τα υλικά των φωτοκινηματογραφικών συνεργείων στηρίχθηκε μεγάλο τμήμα της εκδοτικής δουλειάς, φωτογραφίες σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά στην ελεύθερη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενώ παράλληλα δίνονταν υλικό για κινηματογραφικά επίκαιρα σε άλλες χώρες, ειδικά τις σοσιαλιστικές. Δημιουργήθηκαν δύο λευκώματα, το ένα μετά την υποχώρηση και το άλλο για τα τρίχρονα του ΔΟΣΟΕ, το οποίο φτιάχτηκε στη διάρκεια των μαχών σε διάστημα 10 ημερών. Ένας πραγματικός άθλος. Μέσα σε 2-24 ώρα τυπώθηκαν από φιλμ και κινηματογραφικά καρέ 2.500 φωτογραφίες για να γίνει η επιλογή και η γραφιστική δουλειά. Το κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΟΣΟΕ από τον Ιούνιο του 1948 έως τον Αύγουστο του 1949 γύρισε τις παρακάτω ταινίες και επίκαιρα. Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας, η ταινία γυρίστηκε στο Γράμμο Βίτσης στις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο του ΔΟΣΟΕ και στις λαϊκές δημοκρατίες Ουγγαρίας και Τσεχοσλοβακίας. Το μοντάζ και η επεξεργασία του ήχου έγιναν στην Πράγα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλειστή προβολή το 1948, παρόντος και του Ολλανδού κομμουνιστή και σκηνοθέτη, ντοκιμαντέρ Γιώρις Ήφενς. Διάφορα επίκαιρα με το ίδιο θέμα, ταινία για την ΕΠΟΝ για το φεστιβάλ της Βουδαπέστης το 1949, ταινία δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τις μάχες στο Γράμμο, υλικό για μια 30-λεπτη ταινία για την περιοδία του Πόλη Ελιάρ στην ελεύθερη Ελλάδα, ταινία για τις προετοιμασίες και μάχες στα Βίγλα το 1949. Και κατά το διάστημα Φλεβάρι με Αύγουστο του 1949, ο Μάνος Ζαχαρίας, ο Παλέστης και ο Μουσούρης γύρισαν διάφορα επίκαιρα μέσα σε αυτά και τις μάχες του Τσαρνό. Η μοναδική ταινία που έγινε κατορθωτό να παρουσιαστεί στην ελεύθερη Ελλάδα είναι η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας, που προβλήθηκε στις 2 Μάρτιου του 1949 στην Α Συνδιάσκεψη της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών στον Πυξό. Διαβάζουμε από σχετική ανταπόκριση που είχε ο Σταθμός Ελεύθερης Ελλάδας 13 Τρίτου του 1949. Τη δεύτερη μέρα της συνδιάσκεψης της ΠΕΓΔ, το βράδυ, όταν τέλειωσαν οι εργασίες αυτής, η Πρόεδρος ανήγγειλε ότι στις 10 θα αρχίσει ο κινηματογράφος. Η πρώτη προβολή ταινία στην Ελεύθερη Ελλάδα και όλες με λαχτάρα την περιμένουν. Είναι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού από τα βουνίσια χωριά της Ευρυτανίας, αγρότησες από τη Θράκη και από άλλες πόλεις. Γυναίκες από όλες τις άκρες της Ελλάδας. Ο κινηματογράφος της Ελεύθερης Ελλάδας στην πρώτη προβολή του εδώ, στο Αμπρί, που έγινε συνδιάσκεψη, παρουσίασε εικόνες από τη ζωή των παιδιών μας στις λαϊκές δημοκρατίες. Με αχόρτα γαμάτια, οι μανάδες και αδερφές των παιδιών μας παρακολουθούν την ταινία και όταν η προβολή τέλειωσε και άναψε το φως, μια φωνή παλώμενη από συγκίνηση ακούστηκε μέσα στο Αμπρί. Ευχαριστούμε τους λαούς και ιδιαίτερα τις γυναίκες των λαϊκών δημοκρατιών που τόσο φροντίζουν τα παιδιά μας. Στις 29 και 30 Αυγούστου 1949, οι κύριες δυνάμεις του ΔΟΣΟΕ υποχώρησαν συντεταγμένα από το Γράμμο και το Βίτσι και πέρασαν στο έδαφος Αλβανίας. Στη συνέχεια, στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς, οι μαχητές και οι μαχήτρες του ΔΟΣΟΕ εντάχθηκαν στην προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Οι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές του ΔΟΣΟΕ κατέγραψαν αυτή την περίοδο μοναδικές εικόνες. Τμήματα πλάνων των κινηματογραφικών συνεργείων του ΕΛΑΣ αλλά και του ΔΟΣΟΕ αξιοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια σε διάφορες παραγωγές στην πολιτική προσφυγιά. Όπως το 1965, σε ταινία για την αντίσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργη Κιντίδη, αλλά και σε ταινία για τα 50 χρόνια του κόμματος. Αγαπητοί σύντροφοι, οι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές του ΔΟΣΟΕ τράβηξαν χιλιάδες μέτρα φιλμ και φωτογραφιών, των οποίων η ύπαρξη αρκετών και σήμερα αγνοείται και πρέπει να βρεθούν.
για να ενωθούν με τα υπόλοιπα τεκμήρια και τις 15.000 φωτογραφίες του αρχείου του Δημοκρατικού Στρατού. Ο συνεχής εμπλουτισμός πρέπει να είναι μάχη με ερημνά μας. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, να σημειώσουμε λίγα ακόμα στοιχεία για τα βιογραφικά των μελών των συνεργείων. Ο Απόστολος Μουσούρης, μέλος του ΚΚΕ, σπούδασε νομικά, αλλά η μεγάλη του αγάπη ήταν ο κινηματογράφος. Παράλληλα με τις σπουδές του, πήγαινε και εργαζόταν εθελοντικά στο κινηματογραφικό στούντιο της Φίνος Φιλμ. Έμαθε την τέχνη του οπερατέρ και αυτό ήταν τελικά που ακολούθησε στην υπόλοιπη ζωή του. Υπήρξε μέλος στον Εφεδρικό Ελλάς και στη μάχη του Δεκέμβρη του 1944 συμμετείχε με τη χρέωση του πολεμικού ανταποκριτή κινηματογραφιστή. Το 1948 κατατάχθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό. Είχε το βαθμό του Λοχαγού και πήρε τα μετάλλια Γράμμος και Ελλάς. Στο φιλμ «Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας» ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας. Στην πολιτική προσφυγιά ο Μουσούρης έζησε αρχικά στο Ουσμπεκιστάν, εργάστηκε ως εργάτης σε εργοστάσια και βέβαια δεν θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη μεγάλη του αγάπη, την τέχνη του οπερατέρ. Έτσι, εργάστηκε στα κινηματογραφικά στούντιο Ουσμπεκ Φιλμ, συμμετέχοντας σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές. Ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, μέλος επίσης του ΚΚΕ, ήταν ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Τέχνης. Ήταν υπεύθυνος του Β' τμήματος του Θεάσου Ενωμένων Καλλιτεχνών, το οποίο αποτελούσε από το 1945 πόλο έλξης για τους μαχόμενους θεατρικούς συγγραφείς και ηθοποιούς. Διετέλεσε υπεύθυνος του κινηματογραφικού συνεργείου του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. Την πολιτική προσφυγιά την έζησε αρχικά από την Τασκένδη και μετά από τη Μόσχα. Σπούδασε στην Ακαδημία Θεάτρου της Μόσχας, έγινε γνωστός ως σκηνοθέτης και μεταφραστής. Το 1965 επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης με το Θείασο Αλεξανδράκη Γεωργούλη, ενώ ο Κάρολος Κουν ανέβασε το έργο του Αγγέλα. Με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα, ξαναέφυγε αυτή τη φορά με τη σύζυγό του Άλκη Ζέη στο Παρίσι. Ο Μάνος Ζαχαρίας φίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Χημίας και στη διάρκεια της κατοχής 1941-1944 ήταν μέλος ΕΠΟΝ και συνέχεια μέλος του κόμματος. Τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944 ήταν στο σπουδαστικό λόχο Λόρδος Μπάιρον και συμμετείχε στην τελευταία μάχη στα Εξάρχεια. Το 1945 με τις υποτροφίες του Γαλλικού Ινστιτούτου φεύγει για σπουδές στο Παρίσι με το πλοίο Ματαρόα. Σπουδάζει κινηματογράφο, παρακολουθεί θεατρικά μαθήματα. Το 1948, και ενώ ήδη κορυφώνεται ο εμφύλιος πόλεμος, επιστρέφει στην Ελλάδα, στο Γράμμο και συναντά τον παλιό του φίλο Γιώργο Σεβαστίκογλου και εντάσσεται στο κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΟΣΟΕ. Στην πολιτική προσφυγιά στην Τασκένδη φίτησε στη σχολή σκηνοθεσίας. Το 1956 φίτησε στη σχολή Μος Φιλμ στη Μόσχα. Με το τέλος των σπουδών του εργάζεται ως σκηνοθέτης στη Μος Φιλμ. Το 1971 αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση του τρίτου στούντιο της Μος Φιλμ και ως σκηνοθέτης γυρίζει 7 μεγάλου μήκους και 3 μικρού. Ο Φώτης Ματσάκας σπούδασε ηλεκτρολόγος και στην περίοδο της κατοχής εργάστηκε σε οικοδομές, στην κατασκευή δρόμων και σε λατομεία. Στρατολογήθηκε στην Αντίσταση και στην ΕΠΟΝ. Μέλος του ΚΚΕ από τον Αύγουστο του 1944, από τον Ιούνιο του 1944 στον Εφεδρικό Ελλάς και ύστερα στην Εθνική Πολιτοφυλακή. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας με κομματική εντολή της Β' ακτίδας της ΚΟΦ, πέρασε την παρανομία καθώς ήταν καταδιωκόμενος για τη δράση του στον Εφεδρικό Ελλάς. Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κατέφυγε στο Τέτοβο και από εκεί στον Μπούλγες της Ιουγκοσλαβίας. Δούλεψε στη διαφωτιστική δουλειά, στη συνέχεια κατέβηκε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο ΔΟΣΟΕ, στο επιτελείο του Γενικού Αρχηγείου στον τομέα διαφώτισης, όπου αρχικά ήταν σε καλλιτεχνικό συνεργείο και εν συνεχεία αξιοποιήθηκαν τεχνικές του γνώσεις και εργάστηκε στο τυπογραφείο. Αργότερα εργάστηκε στο κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΟΣΟΕ, όπου γρήγορα έμαθε την τέχνη του οπερατέρ. Στο ΔΟΣΟΕ ο Φώτης Μάτσακας πήρε το βαθμό του Ανθιπολοχαγού Πολιτικού Επιτρόπου. Στην πολιτική προσφυγιά ήταν στην Τασκένδη. Εργάστηκε σε εργοστάσιο, συνέχεια φίτησε στη στρατιωτική σχολή και συνέχισε ως οπερατέρ και σκηνοθέτη στην τηλεόραση Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Ουσμπεκιστάν. Πήρε μέρος σε 32 παραγωγές ταινιών ως οπερατέρ και σκηνοθέτησε 4 ταινίες μικρού μήκους. Όπως σημειώσαμε και στην αρχή της παρουσίασης, αν δεν υπήρχε το κινηματογραφικό συνεργείο, θα ήμασταν πιο φτωχοί σε γνώσεις για την εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού. Το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζουμε σήμερα ενισχύει τη γνώση για την πάλη του ΔΟΣΟΕ. Φωτίζει ακόμα περισσότερο εκείνα τα χρόνια της ένοπλης ταξικής σύγκρουσης. Τα φωτοκινηματογραφικά τεκμήρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Επιμορφωτικό Κέντρο ευελπιστούμε να είναι ένας πόλος μελέτης και αξιοποίησης από νέους ιστορικούς, κινηματογραφιστές, επιστήμονες στο πεδίο της περάσπισης αυτού του δίκαιου διεθνιστικού και αναγκαίου ταξικού αγώνα που διεξήγαγε ο Δημοκρατικός Στρατός.
Ένα αγώνα που μας έδειξε ότι κοινωνικές αντιθέσεις δεν χωράνε στα ιδεολογήματα της λεγόμενης εθνικής ομοψυχίας και της κατάργησης των ταξικών διαχωριστικών γραμμών. Ο ΔΟΣΟΕ έσωσε την τιμή του λαού και του κόμματος, ώστε σήμερα το ΚΚΕ έμπειρο και διδαγμένο να μπορεί να είναι φάρος της νέας νικηφόρας ταξικής αναμέτρησης για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.